centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Πάμε στον πρώτο τοπική σκηνότητα για αυτό το θέμα τώρα. Στον κύριο Γούση. Κύριο Γούση, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Καλή εβδομάδα επίσης. Κάνουμε μια παράκαμψη στην εκπομπή πριν πάμε στο διαφημιστικό για να μου πείτε τι συμβαίνει με αυτό το θέμα. Γιατί είχαμε τις υποσχέσεις. Είχαμε εκδηλώσεις που έκανε εδώ ο κύριος Τσικαλάκης. Γρήγορα να πάρουμε φέτος και πολύ σωστά να πάρουμε τα χωρικά στην ώρα τους. Γιατί υπάρχουν εδώ δύο ταχύτητες. Τώρα να σας πω αυτά που γνωρίζουμε κι εμείς, γιατί σε εκείνη την συγκέντρωση που έχει κάνει ο κύριος Τσικαλάκης παρευρεθήκαμε κι εμείς οι πρόεδροι των τοπικών, των κοινοτήτων, που είναι αρμόδιοι τα καυσόξυλα ατομικών αναγκών. Η διαταγή που υπήρχε ήταν, επειδή τα χρήματα από το Υπουργείο μπήκαν νωρίτερα στους κωδικούς, ας το πούμε, τον Ιούλιο, είχαν δώσει ένα χρονικό περιθώριο μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, τη στιγμή που μπήκαν τα χρήματα, να κοπούν από τους λωτόμους και να παραχωρηθούν. Αυτό δεν έγινε. Καθυστέρησε όσον αφορά εκείνη την ημέρα που, και εμείς το ακούσαμε για πρώτη φορά αυτό, καθυστέρησε όσον αφορά κάποια έγγραφα από την αποκεντρωμένη να δοθεί εντολή στους συνεταιρισμούς να μπουν μέσα στο δάσος να κόψουν τα καυσόξυλα για τις ατομικές ανάγκες. Καθυστερήσανε αυτά τα έγγραφα. Μπήκανε αργά και οι λωτόμοι. Τα ξύλα για μεγαλύτερες κοινότητες αυτή τη στιγμή δεν έχουν βγει όλα στους δρόμους από το δάσος για να χρεωθεί το δασαρχείο και από τώρα εκεί. Τώρα κόβουν, τουλάχιστον κόβουν. Έχουν κοπεί, απλώς τα μεταφέρουν στους δρόμους για να τα χρεωθεί το δασαρχείο. Να τα χρεωθεί, αλλά να τα πάρουμε και νωρίς, Πρόεδρε. Να τα πάρουμε και νωρίς. Άμα σκεφτούν, άμα βρεχτούν, άμα χιονιστούν, θα είναι για του χρόνου, δεν θα είναι για φέτος. Κύριε Νατσούλη, φωνάζουμε περισσότεροι πρόεδροι. Δεν θέλει κανείς να καθυστερεί. Εγώ το λέω και το έχω πει και στο δασαρχείο, να πάρουμε ξύλα με σκόνη και όχι με χιόνια. Βέβαια. Όταν οι δρόμοι έχουν σκόνη. Με σκόνη και όχι με χιόνι. Πολύ ωραίο αυτό, γράψτε το, Έλενα. Με σκόνη και όλο με όχι με χιόνι. Το θέμα είναι ότι από ό,τι γνωρίζω και εγώ, ο απόσκεπος, από ό,τι μου είπανε, μεταφέρει, γιατί είναι λίγοι δικαιούχοι τα ξύλα αυτά. Και η μεταμόρφωση μας είπαν ότι πήρε. Και μεταμόρφωση, δεν ξέρω τους δικαιούχους και αν αυτές οι συστάδες που είχαν μεταφερθεί στους δρόμους και τα πήραν. Τα χρεώθηκε το δασαρχείο και τα έδωσε στους πρόεδρους. Εμείς εδώ, σαν κοινότητα μεγαλύτερη από τους δικαιούχους και το Τυχιό, δεν είμαστε έτοιμοι. Αυτή τη στιγμή για την Κορισσό, εγώ είμαι έτοιμος από ό,τι μου λέει το δασαρχείο. Σε και δύο περιοχές. Η Βασιλιάδα μας λένε δεν πήρε. Και η Βασιλιάδα δεν πήρε. Και η Βασιλιάδα. Σταυροπόταμος, Μελισσότοπος, Βασιλιάδα, Κορισσός, αυτός ο τομέας. Περιμένουμε πήρε. Να πούνε. Λιθιά πήρε. Η Λιθιά φέτος έχει διαφορετική παράδοση, γιατί έχει κάνει τη διαχειριστική και παίρνει από το δικό της δάσος, όπως η Κλεισούρα και τον Εστόριο. Και για 10 χρόνια θα τα παίρνουν αυτοί από το δικό τους δάσος, ήδη τα μεταφέρουν. Μαγκιά η Λιθιά φέτος, μαγκιά. Σας έκανε τρίπλα. Πάμε. Έκανε διαχειριστική το δάσος. Δεν έχουν όλες οι κοινότητες δάσος υλοτομήσιμο για να γίνει αυτό. Ναι. Καλά κάνανε. Το διαχειριστήκανε, βέβαια. Βρήκανε το τρόπο και κάναν διαχειριστική μέσω του ΤΑΠ. Και... Πρόεδρε, από τις πληροφορίες που έχεις για να το κλείσουμε, πότε θα πάρετε? Εμείς κάθε εβδομάδα μιλάμε με τον υπεύθυνο του δασαρχείου. Είναι θέμα από εβδομάδων, από εβδομάδας. Δεν το ξέρω σίγουρα. Δεν έχουν χρεωθεί όλα τα ξύλα. Λοιπόν, υπολογίζετε Κορισσού... μέσα στο Νοέμβριο να μην υπάρχει ούτε ένας ακάλυπτος. Εμείς το υπολογίζουμε. Εμείς σαν Προεδροί είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη διαδικασία που μας δίνει την εντολή το δασαρχείο, αλλά δεν είναι έτοιμοι. Εμείς μέσα σε μία εβδομάδα από τη στιγμή που θα μας δώσει την εντολή κατεβαίνουν καυσόξυλα στις κοινότητες. Ωραία. Δεν κάνουμε περισσότερη καθυστέρηση. Ωραία. Μακάρι, εγώ το εύχομαι και να γίνει και το χρόνο πολύ νωρίτερα. Πολύ νωρίτερα, με τη σκόνη και όχι με το χιόνι. Αυτό είναι το σύνθημα. Τελειώσαμε. Αυτό είναι, εγώ αυτό λέω. Αλλιώς δεν έχει αξία. Αν πάρετε τα ξύλα με τα χιονισμένα μουσκεμένα, δεν καίνε. Δεν καίνε. Πότε δεν μπορούν. Αν το βουνό έχει χιονίσει, έχουμε βροχές, είναι δύσκολη η μεταφορά τους. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και μέσα στις λάσπες και βέβαια. Είναι επικίνδυνη και η μεταφορά. Είναι επικίνδυνη. Λοιπόν. Εύχομαι να εξυπηρετηθεί ο κόσμος γρηγορύτερα. Εύχομαι. Μάλιστα. Πρόεδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς.
με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.